Σε ένα λεπτάκι θα έχουμε τελειώσει. Αφήστε με να πάρω ένα σωστό δείγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντός της ημέρας σε SMS θα σας έρθει η απάντηση στο κινητό σας. Με μια πρωτόγνωρη για την Κρήτη διαδικασία, μέσα από το αυτοκίνητο, οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ έλεγξαν μέρος του πληθυσμού των Χανίων που θέλησε να υποβληθεί δωρεάν σε rapid test. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν άμεσα με γραπτό μήνυμα στο κινητό στους πολίτες που έδωσαν δείγμα ρινοφαρυγικού υγρού αποτυπώνουν μια ικανοποιητική εικόνα, καθώς από τους 600 ελέγχους εντοπίστηκαν μόλις 2 θετικά κρούσματα. Πρόκειται για γυναίκες με μέσο όρο ηλικία στα 37 χρόνια. Δεν δημιουργεί καμία ανησυχία, δείχνει και μια εικόνα για το προφίλ των Χανίων. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί κανένα φυσυχασμό. Καθαρά προληπτικά για να σιγουρευτούμε και να δούμε πώς πάνε και τα Χανιά σε αυτή την υπόθεση. Απαραίτητα έπρεπε όλοι όσοι μπορούσαμε να έρθουμε να κάνουμε το τεστ. Εν πάση περιπτώσει είναι για την πρόληψη της υγείας μας αλλά και για το γύρο μας και του υπόλοιπου πληθυσμού. Τώρα μια βαθιά ανάσα από το στόμα. Οι έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού διενεργήθηκαν από τις κινητές ομάδες Χανίων και Ηρακλείου του ΕΟΔΗ και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας πίσω από το δικαστικό μέγαρο. Με βαθιά ανάσα στο στόμα. Υπήρχε μια σταθερή ροή, σε καμία περίπτωση δεν σταματήσαμε να εξετάζουμε. Περίμενα παραπάνω τεστ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ακόμα και ο αριθμός αυτός τον οποίο έχουμε πάρει είναι σίγουρα ικανοποιητικός. Τα δείγματα που πάρθηκαν είναι. Μπορώ να πω ενθαρρυντικά όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα με το rapid test να τα δούμε άμεσα. Ανασούλα από το στόμα. Η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία βρέθηκε στα Χανιά με αφορμή τη διοργάνωση των δωρεάν ελέγχων στον τοπικό πληθυσμό, τόνισε ότι οι δράσεις σαν αυτοί θα επεκταθούν το επόμενο διάστημα σε ολόκληρο το νησί. Άρα ξεκινώντας από τα Χανιά, ξεκινάμε να ανοιχνεύουμε τον πληθυσμό με αυτόν τον τρόπο σε όλη την Κρήτη. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και στις άλλες περιφερειακές ενότητες και παρατηρούμε ότι το επιδημιολογικό προφίλ του νησιού παραμένει καλό. Στις τελευταίες μέρες μάλιστα έχουμε μια σταθεροποίηση και στον αριθμό των νοσηλιών και μια μικρή πτώση και στα θετικά επιβεβαιωμένα περιστατικά τα οποία ταυτοποιούνται καθημερινά. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στην Υπεκρήτης για περαιτέρω ελέγχους και επέκταση αυτών σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας. Για παράδειγμα, στην Ενδοχώρα, όπου μπορεί να υπάρχουν εργάτες γης. Άρα, λοιπόν, ετοιμάζουμε το σχεδιασμό και με τους επόπτες μας και από τις 4 περιφερειακές ενότητες, τον οποίο θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες μέρες και θα βρεθούμε από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί, διενεργώντας αντίστοιχες δράσεις. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε και σε υπόλοιπες κομοπόλεις. Το Χανίων, Καστέλι για παράδειγμα, Κάντανο, Παλιόχωρα, Βρύσες, Σφαγιά κλπ, Βάμο, Γεωργιούπολη, 5-6 τέτοια μέρη τέλος πάντων, να μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και γεωγραφικά πώς διασπείρεται, αν υπάρχει τέτοια διασπορά. Και η πρωτομάθμια στο δεύτερο, η φάση της πανδημίας συμμετέχει ενεργά, έχει αντιμετωπίσει πάνω από 4.000 ενεργά κρούσματα ή στενές επαφές και πάνω από 20.000 δειγματοληψίες PCR έχουν εξεταστεί στα νοσοκομεία μας. Ταυτόχρονα, η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώνει τις διαδικασίες προκειμένου να είναι έτοιμη για την άμεση ενεργοποίηση των εμβολιαστικών κέντρων.